την πρωτοφανή αυτή δημοκρατική εκτροπή από ένα πράγματι ρυπαρό δίκτυο, από ένα εγκληματικό δίκτυο θα έλεγα εγώ, που λειτουργούσε όμως εντός του Μεγάρου Μαξίμου και καθοδηγούνταν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και πλέον δεν μιλάμε με βάση κάποιες εικασίες ή στη βάση κάποιων δημοσιευμάτων. Πλέον μιλάμε με αποδείξεις. Τις αποδείξεις που περισυνέλεξε η κατά το Σύνταγμα αρμόδια αρχή για την διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών, κατά τους ελέγχους που διενήργησε στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Και δυστυχώς αυτές οι αποδείξεις επιβεβαιώνουν τους χειρότερους φόβους μας. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την ευθύνη, την εποπτεία της οποίας έχει ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια και με αλλεπάλληλες διατάξεις υπογεγραμμένες από την αρμόδια εισαγγελέα, την κυρία Βλάχου, παραβίαζε το απόρριτο των επικοινωνιών και υπέκλεπτε τις τηλεφωνικές πολιτικών προσώπων, βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπουργών, στρατιωτικών, δημοσιογράφων, ακόμα και της ίδιας της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων. Αυτή η δημοκρατική εκτροπή σε μία χώρα, σε ένα κράτος δικαίου, σε μία ευνομούμενη πολιτεία, δεν μπορεί να μείνει δίχως απόδοση ευθυνών. Ο Πρωθυπουργός των υποκλοπών της εκτροπής και της συγκάλυψης οφείλει να αναλάβει τις έτσι κι αλλιώς αμετάθετες πολιτικές του ευθύνες. Και οφείλει να πράξει αυτό που θα έπρατε οποιοδήποτε άλλος πρωθυπουργός σε ευρωπαϊκή χώρα, σε ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, να παραιτηθεί. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε με λεπτομέρειες αύριο στη Βουλή. Εγώ θέλω να κλείσω όμως με ένα αισιόδοξο μήνυμα. Το φως της αλήθειας ήδη νίκησε το σκοτάδι της συγκάλυψης. Και είναι βέβαιο ότι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη θα επικρατήσουν τελικά στον τόπο μας. Σκοπεύετε να καταθέσετε πρόταση δικαστιάς. Δώστε, έχετε μιλήσει με τα καλώδια. Αύριο, παιδιά, αύριο. Ακούσαμε την δήλωση. Ναι.